Κύριε Λαγέ, ο πολίτης που ακόμα ακούει ραδιόφωνο και παρακολουθεί τις ανεξάρτητες ιστοσελίδες για να ενημερωθεί, ή αυτός που διαβάζει τοπικό τύπο για να μάθει την αλήθεια, θέλει να ακούσει σταράτες κουβέντες, συνετές και ρεαλιστικές. Γιατί τελευταία υπάρχει πολύ πλειοδοσία πολιτικού λόγου και ο κόσμος, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν μπορεί να βγάλει πάντα άκρη. Επικαλούμενος λοιπόν και την δική σας εφράδεια, αλλά και τον ευθύ λόγο που έχω παρατηρήσει ότι έχετε, θα ήθελα να με βοηθήσετε στο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που κυρίως θέτει ο κόσμος, οι πολίτες και οι αναγνώστες. Σε ό,τι θέλετε, κύριε Πονά. Είστε ευρωβουλευτής ανεξάρτητος. Μάλιστα. Το ερώτημα λοιπόν, για να αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε και το περίγραμμα της ταυτότητάς σας, είναι γιατί ανεξάρτητος. Τι είναι αυτό που σας κάνει να διαφοροποιήσετε, γιατί διαφοροποιηθήκατε από τη Χρυσή Αυγή με την οποία σας είδαμε να μπαίνετε στην πολιτική? Ναι, στην πολιτική, να σας το πω έτσι και να το κάνω ξεκάθαρο, δεν έχω μπει ποτέ με την ευρύτερη έννοια του όρου. Θεωρώ ότι έχω κάνει έναν αγώνα. Αυτόν τον αγώνα τον είχαμε ξεκινήσει από τη Χρυσή Αυγή και κάναμε τον αγώνα μας αυτό για πατρίδα και για ορθοδοξία. Αυτό ήταν το μοναδικό μας μέλημα. Μέσα στην πάροδο του χρόνου θεώρησα ότι θα μπορούσα και έπρεπε να έχουμε κάνει κάποιες άλλες κινήσεις. Αυτό ήταν το μέλημά μου. Είχα κάνει εισηγήσεις αρκετές φορές για κάποια πράγματα τα οποία δεν έγιναν δεκτά. Οπότε έκρινα ότι πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά από ένα σημείο και μετά. Από εκεί και πέρα το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ιδρύσαμε ένα νέο πολιτικό φορέα, την Εθνική Λαϊκή Συνείδηση, ΛΑΣΥΝ, που απαρτίζεται από εξαιρετικούς ανθρώπους. Και το ζήτημα, κύριε Μπόνο, αυτή τη στιγμή είναι, επειδή η πατρίδα μας δέχεται από παντού επιθέσεις, πραγματικά και από το εσωτερικό, από πολλούς εφιάλτες που έχουμε. Το θέμα είναι ότι όσοι αισθανόμαστε Έλληνες και όσοι αγαπάμε Ελλάδα και Ορθοδοξία, πρέπει αυτή τη στιγμή να παραμερίσουμε διαφορές τις οποίες έχουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ο καθένας σε ένα δικό του τσιφλίκι και εκεί πέρα να το έχει ορίσει ως δικό του, να έχουμε βάλει συρματοπλέγματα και να μην δεχόμαστε άλλους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να δεχτούμε όποιον είναι διαθέσιμος να αντισταθεί για αυτά, όποιον είναι διαθέσιμο να αντιμετωπίσει τη νέα τάξη πραγμάτων η οποία έρχεται απέναντί μας, και εκεί να κινηθούμε για τα δίκαια της πατρίδος μας. Αυτό λοιπόν το μέλημα σαν Ελλάς είναι εμείς που θέλουμε να κάνουμε, και αυτό κοιτάμε να κάνουμε και μέσα από την Ευρωβουλή, αλλά και με τις δράσεις που έχουμε και τις δραστηριότητες σιγά σιγά που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι ήδη όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει στην σελίδα μας ελασίν.com για να βλέπει τις δράσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει πατριωτικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα και δημιουργούμε από άκρους σε άκρους της Ελλάδος και προσπαθούμε να στήσουμε μια κατάσταση τέτοια ώστε να ενώσουμε δυνάμεις, να σταματήσουμε τη λέλαπα των λάθρων μεταναστών, και μετά θα τα βρούμε σε ό,τι διαφορές έχουμε από εκεί πέρα. Μάλιστα. Πρώτα πρέπει να σημαίνει την πατρίδα μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς ήδη μου απαντήσατε στα υποερωτήματα που αφορούσαν την ΕΛΑΣΥΝ, το κίνητρο δηλαδή για την δημιουργία της ΕΛΑΣΥΝ, θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε, κύριε Λαγέ, τι είναι για σας έθνος, τι είναι για σας λαϊκό. Λαϊκό και έθνος είναι αυτό που είμαστε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εγώ δεν μπορώ να διαχωρίσω τον Έλληνα πολίτη, έτσι, δεν μπορώ να διαχωρίσω τον Έλληνα ο οποίος έχει την καταγωγή του, τις ρίζες του στην πατρίδα μου. Δεν με νοιάζει ούτε ταξικά που ανήκει, ούτε σε τι άλλο πιστεύει, αν ο ίδιος αισθάνεται φυσικά ότι είναι Έλληνας. Λαϊκό τι είναι? Λαϊκό είναι όλοι εμείς αυτοί που απαρτίζουμε την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας. Όλοι αυτοί που αγαπάμε την Ελλάδα, όλοι αυτοί που σεβόμαστε τη γαλανόλευκη σημαία μας, όλοι αυτοί που υπηρετήσαμε την θητεία μας στον ελληνικό στρατό, όλοι αυτοί που μαχόμαστε για την πατρίδα μας. Άλλοι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, άλλοι έχουν μικρότερες δυνατότητες. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ποιοι αισθάνονται καταρχάς ότι είναι Έλληνες από εμάς. Με ρωτάτε τι είναι έθνος. Τι είναι το έθνος μας? Έθνος μας είναι η κουλτούρα μας, είναι η παράδοσή μας, είναι η θρησκεία μας, είναι η αγάπη που είχαμε ο ένας προς τον άλλον μέχρι πριν από λίγα χρόνια και που δυστυχώς πάνε να μας τα εξαλείψουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι που με απασχολεί, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει όλους. Τι είναι η Ελλάδα? Ελλάδα δεν είναι κάτι το ουδέτερο αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, κύριε Πόνο, μας έχουν κάνει σιγά σιγά να ακούμε την Ελλάδα, τη λέξη Ελλάδα, την ιδέα Ελλάδα, και να μην την αγαπάμε ιδιαίτερα. Νομίζουμε ότι η Ελλάδα είναι κάτι άλλο το οποίο δεν περικλεί μέσα της όλους εμάς. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι ντροπιαστικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ τώρα τελευταία αρκετά συχνά, γιατί έτσι μου είχε έρθει στο μυαλό.
φανταστείτε κάποιον από εμάς να μπουν κάποιοι, είτε ληστές, είτε λαθρομετανάστες, είτε ο γείτονάς του, και να διεκδικήσει ένα μέρος από τον κήπο του σπιτιού του, να διεκδικήσει ένα δωμάτιο από το σπίτι του. Δεν θα επαναστατήσει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Γιατί όταν λοιπόν αυτά γίνονται εις βάρος της πατρίδας μας, όταν μας παίρνουν τη θάλασσά μας, όταν μας παίρνουν τον εναέριο χώρο μας, όταν διεκδικούν τις βραχονισίδες μας, τα νησιά μας, τη Μακεδονία, τη Θράκη μας, γιατί εκεί δεν εναντιωνόμαστε? Γιατί σιγά σιγά μας έκανε το κράτος, το οποίο κράτος δεν έχει σχέση με το έθνος όπως έχει δημιουργηθεί τώρα, μας έκανε αυτό το ανθεληνικό κράτος να μας κάνει σιγά σιγά να απαξιώσουμε την πατρίδα μας. Αυτό πρέπει να το ξαναβρούμε. Δεν γίνεται Έλληνας χωρίς αγάπη για την πατρίδα του. Και εδώ θα θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά, ναι, τη μεγάλη φράση του Ιωάννα Δραγούμη, που συμφωνώ απόλυτα μαζί, ότι όταν το κράτος είναι εναντίον του έθνους, τότε όλοι εμείς πρέπει να λέμε κάτω το κράτος και ζήτω το έθνος. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Σήμερα δηλαδή το κράτος εναντιώνεται το έθνος. Βεβαίως, μισεί το έθνος. Το κράτος, κύριε Μπόνο, αυτή τη στιγμή, οι δομές που έχουν στηθεί είναι ενάντια σε οτιδήποτε εθνικό. Μισούνε τις λέξεις Ελλάδα και Ορθοδοξία και μας οδηγούν μέσω στόμα του λύκου που λέγεται παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη πραγμάτων. Σε αυτό θα δώσουμε την ψυχή μας, το υπόσχομαι, και σαν Γιάννης Λαγός και σαν Ελασίν, να αντισταθούμε με όποιες δυνάμεις έχουμε. Μάλιστα. Είστε ευρωβουλευτής και θα ρωτούσε κάποιος, κύριε Λαγέ, αν τελικά η Ευρώπη είναι η ασπίδα, είναι ο θεματοφύλακας των ελληνικών συμφερόντων, ή αν χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν ασπίδα στις επιβουλές, είτε είναι από Ανατολή είτε είναι από Βορρά, ή ακόμα και στις ορέξεις Ηνωμένων Πολιτειών και των οργανισμών του κόσμου. Δηλαδή τελικά η Ευρώπη, στην οποία εσείς υπηρετείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σχεδία, είναι σωσίβιο για την Ελλάδα, ή το αντίθετο? Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εγώ εκπροσωπώ την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η Ευρώπη έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Θα ήθελαμε μια Ευρώπη δομημένη σωστά και εκεί να την υπερασπιστούμε. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι εδώ πέρα για να υπερασπιστώ μόνο τα ελληνικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη, για να μας δει σοβαρά, κύριε Μπόνο, και όχι μόνο η Ευρώπη, και η Ρωσία και η Αμερική και οποιοδήποτε, πρέπει να δει ότι υπάρχει μια εθνική κυβέρνηση, πρέπει να δει μια πατριωτική κυβέρνηση, η οποία ενδιαφέρεται η ίδια για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε σε μια διαμάχη φαινομενικά λοιπόν με τους Τούρκους, γιατί δεν υπάρχει διαμάχη επί της ουσίας, οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν και περνάνε αυτά που θέλουν. Και βλέπουν από τη μία την τουρκική κυβέρνηση να μάχεται για τα δίκαια, που είναι άδικα στην ουσία, αλλά για τα δίκαια της πατρίδας και αυτά που πιστεύουν αυτοί, που είναι άδικα, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όλους τους διεθνείς κανονισμούς και τις διεθνείς συμβάσεις. Και την Ελλάδα να μην παίρνει θέση, να αντιδράει τελείως σπασμωδικά και φοβισμένα. Ποιο τι θέση νομίζετε ότι θα πάρει? Θα πάρει τη θέση των αντιπάλων μας. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες η Γαλλία, το γνωρίζετε προφανώς, άσκησε βέτο προκειμένου να μην προχωρήσουν οι ενδεξιές διαπραγματεύσεις για τα Σκόπια και για την Αλβανία. Για δύο χώρες οι οποίες έχουν κερδίσει πράγματα που δεν επιτρέπεται από την Ελλάδα μας. Και αυτοί που διαφώνησαν ήταν οι Έλληνες, ήταν η ελληνική κυβέρνηση. Οι ευρωβουλευτές εδώ που είναι, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές, είπαν ότι το από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, είπαν ότι ναι, δεν θα έπρεπε να σταματήσουν αυτές οι ανταξιακές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, εσείς με ποιον πιστεύετε ότι θα είναι μετά η αρχηγή των κρατών, των οποιοδήποτε κρατών? Όταν βλέπουν από τη μία την Ελλάδα να υποχωρεί και την Τουρκία ή τα Σκόπια να διεκδικούν και να κερδίζουν, γι' αυτό μας έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Εάν όμως εμείς διεκδικήσουμε, εγώ πιστεύω και με αυτά που βλέπω εδώ μέσα, αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που είμαι, ότι αν διεκδικήσουμε, τότε είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν τα δίκαιά μας, ακόμα και οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Είπατε πριν, σε συνδυασμό και με αυτό που μόλις υπογραμμίσατε, είπατε πριν ότι είστε εκεί για να υπερασπίσετε τα συμφέροντα της Ελλάδος. Αυτό να το εκλάβω ως μια αιχμή ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές Έλληνες που δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Ελλάδος? Όχι, να μην το πάρετε σαν μια αιχμή, να το πάρετε σαν μια ξεκάθαρη δήλωση την οποία κάνω. Βεβαίως υπάρχουν Έλληνες ευρωβουλευτές και από συγκεκριμένα, που σας είπα, τα κόμματα τα μεγάλα, κυρίως τα μεγάλα, καλά για το ΚΚΕ δεν συζητάμε, οι άνθρωποι αυτοί και μόνο που τους λες Έλληνες επαναστατούν, έτσι, δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν τηρούν τίποτα υπέρ της πατρίδας μας και να ξέρετε ότι αυτοί ανήκουν σε μεγάλες ομάδες, στις ευρωομάδες που λένε, οι οποίες αυτές δεν βάζουν τα συμφέροντα της Ελλάδας, ξέρετε. Και τον Μάρτιο, εδώ θα ήθελα να σας τονίσω, ότι υπήρξε μετά από όλες αυτές τις κινήσεις, τις επιθετικές που έκανε η Τουρκία απέναντι σε εμάς και στην Κύπρο, υπήρξε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Ξέρετε ποιοι βουλευτές ψήφισαν εις βάρος αυτού? Οι βουλευτές οι Έλληνες. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των υπολείπων κομμάτων. Μπορείτε να τα δείτε αυτά και εσείς και οι ακροατές σας. Αυτά είναι τρομερά πράγματα που δεν τα μαθαίνουν.
παθαίνει ο Έλληνας πολίτης. Αυτοί ψήφισαν. Λοιπόν, αυτοί δεν κινούνται εναντίον των συμφερόντων της πατρίδας μου. Ξεκάθαρα το λέω. Και γι' αυτό δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς. Δεν με ενδιαφέρουν και δεν τους βλέπω μπροστά μου. Και γιατί, κύριε Λαγέ, εφόσον οι εκπρόσωποι των κομμάτων εξουσίας ή της αριστεράς, όπως περιγράφεται, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Έλληνα, πώς εξηγείτε εσείς το ότι αυτοί εκλέγονται και δικαιωματικά πλέον είναι εκπρόσωποι των Ελλήνων? Κοιτάξτε, το δικαιωματικά είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Όταν γίνονται εκλογές, κύριε Μπόνο, και αυτοί που πάνε να ψηφίσουν το 50%, το άλλο 50% βγαίνει έξω. Α, λοιπόν, από το 50% να κάποιος φάει το 30% το 35%, επί της ουσίας μιλάμε για ένα 17-17,5-18, θέλετε, της 100, το οποίο αυτή τη στιγμή κυβερνάει την πατρίδα. Αυτό είναι. Δηλαδή βγαίνει το πρώτο κόμμα και από τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων που είμαστε αυτή τη στιγμή έχει πάρει 2 εκατομμύρια ψήφους. Αυτή είναι η δημοκρατία? Όχι, εγώ δεν τη σέβομαι αυτού του είδους τη δημοκρατία, και μάλιστα λέγοντας ψέματα. Γιατί όταν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει θα τηρήσει άλλη στάση, παίρνει την ψήφο των Ελλήνων, την υποκλέπτει της ουσίας, και στην πορεία μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο που είναι στην κυβέρνηση, κάνει άλλα από αυτά που έχει πει, τότε τι να συζητάμε? Απλά έκαναν τον Έλληνα αυτή τη στιγμή να τρέχει πανικόβριτος για να μπορέσει να βρει 50 ευρώ κάθε άνθρωπος να πληρώσει την υποχρέωσή του, να καταφέρει να βγάλει την καθημερινότητά του εκεί πέρα να ζει στην οικογένειά του, και έτσι μας έκαναν να αποκοπούμε από όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Και βλέπετε ότι, δεν τα λέω εγώ τώρα έτσι επειδή μου έχει το κεφάλι, βλέπετε τι γίνεται στην πατρίδα μας και σε εσάς τώρα, νομίζω, εκεί πέρα στη Λακωνία, για το κακό χαμό. Μπαίνουν λαθρομετανάστες. Στα νησιά μας αυτή τη στιγμή έχουν μπει οι λαθρέοι και διεκδικούν, υποτίθεται, λέει, τα δίκια τους. Οι λαθρέοι διεκδικούν τα δίκια τους εις βάρος των Ελλήνων. Πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα έγινε μια συγκέντρωση Πακιστανών, επειδή λέει κάποιος έβρισε τον Αλλάχ, δεν ξέρω, το Κοράνι, και ζητούσαν το κεφάλι του. Αυτό κάνανε. Και δεν κινήθηκε κανείς. Μόνο εμείς, σαν Ελασίν, καταθέσαμε μήνυση εναντίον αυτής της κίνησης η οποία έγινε. Βλέπετε τι γίνεται. Από ό,τι ξέρω, κύριε Λαγέ, έχετε υποβάλει μήνυση σε αυτόν που ισχυρίζεται ότι είναι πρόεδρος των Πακιστανών. Με ποιο αιτιολογικό, τι ακριβώς λέει η μήνυση σας? Για υποκίνηση, κύριε Μπόνο, ρατσιστικού μίσους, έτσι, ναι. Γιατί η πορεία τους δεν ήταν ούτε φιλιρινική ούτε τίποτα. Και δεύτερον, ένα σημαντικότερο που δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν συγκέντρωση. Παραμένουν και διαβιούν παράνομα στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, δεν έχουν τα χαρτιά, και ξέρετε, το άρθρο 11 του Συντάγματος λέει ότι αυτοί που μπορούν να κάνουν συγκεντρώσεις στην Ελλάδα είναι αυτοί που κατοικούν νόμιμα. Όχι, λοιπόν, οι λαθρέοι Πακιστανοί που μας ήρθαν εδώ πέρα με το ζόρι. Και δεύτερον, έστειλα και επιστολή στην Πακιστανική πρεσβεία, και το κάναμε σαν Ελασίν, για να ρωτήσουμε και να λάβουμε απάντηση εάν η Πακιστανική πρεσβεία, η ίδια που είναι εδώ πέρα, αποδέχεται αυτό το οποίο συνέβη. Και η προφορική κουβέντα που έχω πάρει, αλλά περιμένω να την πάρω και εγγράφος, είναι ότι δεν αποδέχονται το Τζαβέντα Σλάμ, αυτό ήταν ο επικεφαλής που το έκανε όλο αυτό, γιατί είναι ένας διακινητής ανθρώπων, ο Τζαβέντα Σλάμ, ο οποίος υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, το κυνηγούν και οι ίδιοι οι Πακιστανοί στο Πακιστάν και το καλύπτει η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Μπόνο. Το καταλαβαίνετε? Να αυτό. Σας ρωτήσω αυτό κάτι. Από τη στιγμή που γίνεται μια διαδήλωση και μάλιστα στην ελληνική πρωτεύουσα, δεν υπάρχουν κάποιες αρχές που πριν από εσάς θα έπρεπε να ελέγξουν την νομιμότητά της ή όχι? Βεβαίως. Καταρχάς, επειδή έχω κάνει πολλές συγκεντρώσεις και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εάν δεν έχει πάρει πρώτα την έγκριση από το Δήμο και από την αστυνομία. Άρα? Αυτοί οι τύποι ήταν τελείως παράνομοι σε αυτό που έκαναν. Σας λέω, λοιπόν, ότι έρχονται κάποιοι παράνομοι, διαβιούν παρανόμως, κάνουν συγκέντρωση παρανόμως και απαιτούν μάλιστα στη συγκέντρωσή του το κεφάλι, έτσι λέγανε, το κεφάλι του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έφαγε και ξύλο μάλιστα από τους Πακιστανούς και εξεράγησε, μπορεί, ένας άστεγος Έλληνας ήταν. Αλλά αυτή τη στιγμή, σας είπα και πάλι, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ελληνικό κράτος. Είναι ένα κράτος το οποίο όλες οι δομές του έχουν φτιαχτεί και έχουν στηριχθεί πάνω στο να προστατέψουμε τους λαθρομετανάστες. Να τους δώσουμε δωρεάν φαγητά, δωρεάν σπίτια, και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, ξέρετε. Όλο αυτό έχει γίνει γιατί η Ελλάδα, κύριε Μπόνο, μέχρι πριν από λίγα ελάχιστα χρόνια, 6-7 χρόνια, 10 χρόνια, ήταν η πιο ομοιογενής χώρα στην Ευρώπη. Ήμασταν όλοι Έλληνες και δηλώναμε το 98% και ήμασταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτό, λοιπόν, που έχει γίνει δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Άρα περιτεύει το ερώτημα που έχω στη συνέχεια για το αν απειλείται ο πλούτος της χώρας, είτε υπόγειος είτε επίγειος. Από τη στιγμή που η πεποίθησή σας είναι ότι κράτος δεν υπάρχει, φαντάζομαι και ο πλούτος του κράτους θα τίθεται ένα αμφιβόλο. Υπάρχει
υπάρχει κράτος που είναι να επαναλαμβάνουν αντίον του έθνους. Ακούστε να δείτε κάτι, η περιουσία των Ελλήνων, ο πλούτος του ελληνικού κράτους που λέτε, ο οποίος είναι τεράστιος, και όταν κάποιοι τα έλεγαν πριν από χρόνια αυτά, ότι υπήρχε και ο ρηκτός πλούτος, ότι υπήρχαν πάρα πολλά κοιτάσματα στον ελλαδικό χώρο, κάποιοι γελούσαν και κορόιδευαν. Έτσι. Και αποδεικνύεται ότι όλα αυτά ήταν αλήθεια. Όλα αυτά λοιπόν σε μια χρονική διάρκεια 45 ετών, από το 1974 τουλάχιστον και μετά, δεν γίνεται, κύριε Μπόνο, να έχουν γίνει κατά τύχη. Δεν γίνεται όλοι αυτοί οι άνθρωποι απλά να απέτυχαν σε αυτό που έκαναν. Όλο αυτό έχει γίνει στοχευμένα. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις εξουσίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και κυβερνούν 45 χρόνια, πηγαίνουν βάσει ενός σχεδίου. Και δεν είναι τυχαίο, θα σας πω και πάλι, ότι το 2003, όταν πήγε να γίνει η ΑΟΣ μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου, εκεί οι Τούρκοι θα πάθαιναν τεράστια ζημιά. Γιατί θα τους απέκοπταν τελείως με την ΑΟΣ αυτή. Και επενέβη τότε η ελληνική κυβέρνηση, λοιπόν, κύριε Μπόνο, και ζήτησε μέσω του Γεωργίου Παπανδρέου, που ήταν τότε ο υπεύθυνος υπουργός εξωτερικών, πήρε τηλέφωνο τον υπουργό τότε εμπορίου, τον Νίκο Ρολάνδη της Κύπρου, και του ζήτησε να παραχωρήσουν αυτό το χώρο που έπρεπε στην Τουρκία. Δηλαδή, εμείς ήδη τους εξυπηρετούμε τους Τούρκους. Λοιπόν, είναι τυχαία αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνουν κατά τύχη? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επαναστατήσουμε για να κερδίσουμε την πατρίδα μας. Με τις παρούσες συνθήκες όλα χάνονται. Μάλιστα. Τι να υποθέσω με αυτό που μου λέτε τώρα, ότι η σύραξη με την Τουρκία, μια σύραξη Ελλάδας-Τουρκίας, είναι ένα σενάριο πολύ μακρινό ή πολύ κοντινό? Γιατί αν η χώρα μας, όπως μου λέτε, εξυπηρετεί κατά καιρούς την Τουρκία, ίσως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για σύραξη με αυτή τη χώρα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, πραγματικά. Αυτό ακριβώς είπατε εσείς. Ποια σύραξη θα γίνει? Το λέμε εδώ και 30 χρόνια ότι κινδυνεύουμε, ότι θα γίνει σύραξη με την Τουρκία. Οι Τούρκοι δεν έχουν κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να προκαλέσουν επεισόδιο. Ό,τι θέλουν το κερδίζουν απέναντι στην Ελλάδα. Ό,τι ζητήσουν, οι Έλληνες πολιτικοί τους το δίνουν. Λοιπόν, τι να διεκδικήσουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή? Έχουν κερδίσει και στη Θράκη μας πάνω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή να λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Πράγμα απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο. Υπάρχει μόνο μουσουλμανική μειονότητα φυσικά, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες. Όμως αυτοί θέλουν να τους κάνουν Τούρκους με το ζόρι και το έχουν κερδίσει επί της ουσίας με την υποτακτική στάση που έχουν οι Έλληνες εδώ πέρα. Στο Αιγαίο βλέπετε ότι κερδίζουν συνεχώς. Στο Αιγαίο, κύριε Μπόνο, πριν από μέχρι το 96 που έγινε η ιστορία των ημείων, ξέραμε όλοι ότι αυτά τα εδάφη είναι ελληνικά. Τα σύνορά μας εκεί, τα θαλάσσια σύνορα ήταν της Ελλάδος. Τώρα πια είναι της Ελλάδος? Όχι βέβαια. Έχουν γκριζάρει. Και όχι μόνο έχουν γκριζάρει, αλλά και λόγω του λαθρομεταναστευτικού που έχει πολλές προεκτάσεις, έχουν βάλει επί της ουσίας τα σύνορα της πατρίδας μας, τα θαλάσσια, και τα φιλούν νατοϊκές δυνάμεις. Σουηδοί, Γερμανοί, δεν ξέρω και εγώ ποιος οποιοδήποτε άλλος. Σε ποιο άλλο κράτος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή συμβαίνει στα σύνορα της πατρίδας του να είναι και να τα περιφρονούν άλλοι? Έχουμε πάει εμείς στα σύνορα της Ιταλίας και περιφρονούν τα σύνορά τους. Έχουμε πάει στα σύνορα της Γερμανίας και περιφρονούν τα σύνορά τους. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα, και γι' αυτό δεν είναι τυχαία και η δήλωση του Μπακογιάννη πριν από λίγες μέρες, που είπε ότι όποιος θέλει να βγάλουμε, λέει, το στόλο έξω, δεν το πει, δεν είναι πράγματα αυτά. Βέβαια δεν είναι πράγματα αυτά. Γιατί η Μπακογιάννη και το σόι της έχουν περάσει μια ζωή χαρισάμενη προδίδοντας την πατρίδα μας. Γιατί να τα χαλάσουν τώρα? Καλά περνάνε αυτοί με τα λεφτά τους, με τα ακίνητά τους που είναι δεκάδες ακίνητα, με εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ στην τεράστια τράπεζα. Έτσι. Γι' αυτό περνάνε καλά. Και δεν είναι ενδιαφέρον για την Ελλάδα μας. Και αν φύγουμε, κύριε Λαγιά, από τα σύνορα, τα θαλάσσια, και σας μεταφέρω στα σύνορα του Βορρά, ήθελα να μου πείτε τελικά, γιατί θέλω δύο θέματα να θίξουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας, που τείνουν να διχάσουν την ελληνική κοινωνία, τις πρέσπες και το μεταναστευτικό. Σε ό,τι αφορά τις πρέσπες, τελικά η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσχερή θέση ή όχι? Βεβαίως βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Με τη συμφωνία αυτή την οποία ψήφισε, την οποία πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ δια της βίας επί της ουσίας, σε τέλεια αντίθεση με την συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, και την οποία φυσικά σέβεται η Νέα Δημοκρατία και την τηρεί, βεβαίως είμαστε σε δύσκολη θέση. Και ευτυχώς που υπήρξε λοιπόν η στάση της Γαλλίας, ευτυχώς αυτή τη στιγμή, και σταμάτησε προς στιγμή, τουλάχιστον ελπίζω όχι προς στιγμή, αλλά για πάντα, τις ταξιακές διαπραγματεύσεις των Σκοπίων. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια δημοκρατία η οποία είναι δικτατορία, έτσι. Είναι μια έγκυρη συμφωνία, κύριε Λαγέ? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν είναι καθόλου έγκυρη αυτή η συμφωνία. Από νομικούς λόγους που υπάρχουν, και είναι δεκάδες, και μάλιστα εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι πριν από 2 μήνες, 1,5 μήνα, κάναμε μια εκδήλωση. Είχαμε δημιουργήσει μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχε έρθει ο Κρις Πυρού, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και γερουσιαστής πάρα πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Και είχε έρθει και ο πρέσβης μας, ο κύριος Ελευθέριος Καραγιάννης, ο οποίος ήταν τότε στην πρώην Ιουγκοσλαβία και είχε ζήσει από κοντά αυτά που συνέβαιναν τότε με το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας και με το
ότι είχε συμβεί με τα Σκόπια. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν εξέθεσαν με συγκεκριμένες λεπτομέρειες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν τόλμησε κανείς να έχει αντίθετη άποψη, γιατί είναι άκυρη η συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά εγώ θα σας πω έναν λόγο, κύριε Πόνο, πέρα από όλων των υπολείπων των νομικών που υπάρχουν και είναι και πολύ σωστοί και θα διεκδικήσουμε με όλες τις δυνατότητες μας το να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Πώς είναι δυνατόν να περάσει μια κυβέρνηση ενός κράτους μια συμφωνία όταν σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις το 75% των Ένωπων Πολιτών δεν το θέλουν? Αυτό είναι δημοκρατία ή είναι τυραννία? Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε και στο προσφυγικό. Αυτή τη στιγμή στη Σπάρτη, κύριε Λαγέ, σε κεντρικό ξενοδοχείο φιλοξενούνται περίπου 300 πρόσφυγες ή λαθρομετανάστες, κυρίως οικογένειες βέβαια. Ναι. Μία μερίδα δεν τους επιθυμεί στην πόλη, μία μερίδα τους υποδέχεται θερμά, μία άλλη μερίδα, η μεγαλύτερη ίσως, μένει απαθής. Πείτε μου με αυτή την υπόθεση τι γίνεται, τι κομίζετε εσείς από την Ευρώπη για το θέμα αυτό? Η Ευρώπη θέλει να μας κάνει και μας έχει κάνει μία αποθήκη λαθρομεταναστών. Η Ευρώπη κοιτάει η Ελλάδα, η οποία έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους, να έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 4 εκατομμύρια, μπορεί και 5 εκατομμύρια λαθρομεταναστών. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα. Η Ευρώπη κάνει το παιχνίδι της, μας γεμίζει λαθρομετανάστες, κάνει συμφωνίες με την Τουρκία, δίνει χρήματα και στην Τουρκία και το παιχνίδι που παίζεται στην Ελλάδα, να ξέρετε, είναι γενικά με το λαθρομεταναστευτικό, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι μεγάλες οι business, κύριε Πόνο. Και να σας πω ότι το όλο σκηνικό με το λαθρομεταναστευτικό δεν το χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Το χειρίζεται η ΜΚΟ. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει. Αυτό δηλαδή, φαίνεται και εδώ. Ορίστε. Αυτό φαίνεται και εδώ στην καθημερινότητα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Κανονικά, όταν υπάρχει μια εθνική πατριωτική κυβέρνηση, πρέπει αυτομάτως όλες οι ΜΚΟ να κηρυχθούν παράνομες. Δεν τους έχει δώσει κανείς το δικαίωμα να είναι εδώ αυτή τη στιγμή, να παίρνουν τους λαθρομετανάστες που έρχονται στα παράλια και να τους φέρνουν μέσα στην ενδοχώρα και να μην τους επαναφέρουμε μετά πίσω από εκεί που ήρθαν, και να τους δίνουν δωρεάν σύντηση, διαμονή, νερό, ηλεκτρικό. Και αν τώρα εκεί στις πάλτες σας φέρανε 300 άτομα που μου λέτε περίπου, το οποίο περισσότερο είναι οικογένειες, και θα τους δεχτείτε, εκεί είναι σιγά σιγά το δηλητήριο που μπαίνει, γιατί μετά από λίγους μήνες θα σας έρθουν και οι Ταλιμπάν που υπάρχουν, έτσι. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι από το γύρω στο 80-85% αυτών που μπαίνουν παράνομα στα σύνορά μας είναι νεαρής ηλικίας, από 15 έως 27-28 ετών. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Και αυτοί σιγά σιγά διεκδικούν πράγματα στην πατρίδα μας, τα οποία δεν έχουν κανένα δικαίωμα ούτε καν να τα συζητήσουν. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν τους αρέσει η ζωή στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη, ας πάνε από τις πατρίδες που ήρθαν ή ας πάνε σε χώρες οι οποίες είναι μουσουλμανικές, όχι στην Ευρώπη. Μαγαρίζουν την Ευρώπη μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Είναι κίνδυνος το λαθρομεταναστευτικό, κύριε Πόνο, και πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι. Έτσι νομίζαμε παλιότερα, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, ναι, πριν από λίγα χρόνια, όταν ήταν στη Μυτιλίνη και στη Χίο το σύνθημα, και λέγαμε εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Μας είναι στη Λέσβο, είναι στη Χίο, εντάξει, είναι και λίγο στη Σάμο και δεν ασχολείται κανείς. Κοιτάξτε τώρα που φτάσαμε, κάποτε βγαίνανε κάτι γριούλες εκεί στη Λέσβο και θέλανε να τους δώσουν και τον Νόμπελ και τις κοροϊδεύανε, γιατί δεχόντουσαν όλους αυτούς και φερόντουσαν ανθρώπινα και μπράβο και έτσι. Τώρα τι κάνουνε, τώρα που μπαίνουν στα σπίτια των Ελλήνων και τους φάζουν, τους ελατούν, τους ληστεύουν και δεν μπορούν να κινηθούν οι Έλληνες εκεί στα νησιά, τι λέμε? Αλλά τώρα δεν ασχολούμαστε με το ζήτημα. Και να βάλω και μια παρένθεση τελευταία εδώ πέρα, ναι, ότι εμείς που τα λέμε όλα αυτά, δεν ζητούμε να θανατωθούν οι άνθρωποι αυτοί, ούτε χαιρόμαστε αν κάποιοι πνίγονται στο Αιγαίο, έτσι προς Θεού. Αλλά δεν έχει η Ελλάδα ευθύνη για εκατομμύρια λαθρομεταναστών να τους περιθάλψουμε εμείς. Θέλω να μου πείτε τέλος, κύριε Λαγέ, ποια είναι η στόχευσή σας τους επόμενους μήνες σε ό,τι αφορά την Ελασίν? Μαθαίνω ότι τοπικές γίνονται σε περιοχές της Ελλάδος. Ξέρω ότι έχετε και αρκετούς Πελοποννήσιους μέσα. Όχι, έχετε. Το έχετε δεν αφορά εσάς, γιατί από ό,τι ξέρω είναι ένα σύνολο ανθρώπων εκεί. Το συντονιστικό είναι πολύ ισχυρό. Ήθελα να μου πείτε λοιπόν τα σχέδια για τους επόμενους μήνες. Ποια είναι? Το συντονιστικό είναι πολύ ισχυρό, όπως λέτε, και έχουμε την τιμή να έχουμε στο συντονιστικό μας έναν εξαιρετικό πατριώτη και αγωνιστή, εκεί τον Γιώργο τον Λουκάκο, να τον έχει καλά ο Θεός, όπως και τον Γιώργο τον Δημακόγιαννη, άνθρωποι τους οποίους εσείς τους γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα και ξέρετε και το ποιόν τους και την αγωνιστική τους διάθεση υπέρ της πατρίδος μας. Okay. Λοιπόν, οι στόχοι μας, κύριε Μπονό, είναι να δημιουργήσουμε έναν δυνατό εθνικό πατριωτικό φορέα, να βγάλουμε πάλι τον κόσμο σιγά σιγά έξω τους Έλληνες, να μην τρέπονται που είναι Έλληνες και να διεκδικήσουμε με όλους τους νόμιμους τρόπους τα δίκαια των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή, αυτοί που έχουμε το δικαίωμα να πηγαίνουμε βάσει νόμου και συντάγματος μόνο, είμαστε οι Έλληνες. Είμαστε οι Έλληνες που έχουν τα δίκαια με την πατρίδα μας. Όλοι οι άλλοι είναι παράνομοι και φέρονται παράνομα.
και οι κυβερνήσεις ή η αστυνομία με τον τρόπο που χειρίζεται τις καταστάσεις καταπατούν το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν εμείς θα κάνουμε, αυτό έχουμε βάλει σκοπό και όπως λέει και μια χαρακτηριστική ρίση, θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Θα τους πάμε στο νόμιμο για να κερδίσουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Και σιγά σιγά θα βγάλουμε και τον κόσμο έξω να διεκδικεί τα δίκαιά του. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων η οποία είναι σε μασονικές στοές, οι οποίοι πιστεύουν σε άλλα πράγματα, οι οποίοι μισούν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, δεν θα επιτρέψουμε να κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα μας. Περνάμε δύσκολες στιγμές, το γνωρίζουμε, πρέπει όλοι να συσπηρωθούμε, να ενώσουμε δυνάμεις και να τους στείλουμε όλους αυτούς από εκεί που ήρθαν. Μάλιστα. Κύριε Λαγέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.